καταρχήν και είστε σε επιστήμη τεχνολογία και στο Ίδρυμα Ευγενίδου. Απόψε έχουμε την τιμή να παρουσιάσουμε τον κύριο Μανώλη Γεωργούλη, ο οποίο είναι διδάκτορα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη και θα μα μιλήσει για τον διαστημικό καιρό και την επίδρασή του. Λοιπόν, λέγομαι Μανώλη Γεωργούλης, εργάζομαι στο Κέντρο Ερευνών Αστρονομίας και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Ακαδημίας Αθηνών. Η ειδικότητά μου είναι ως εκτοπλίστων στη διαστημική φυσική, ηλιακή φυσική και φυσική πλάσματος. Και σήμερα θα προσπαθήσω να σας μιλήσω για κάτι το οποίο θα σας φανεί παράδοξο και ως ονομασία. Είναι ο όρος διαστημικός καιρός. Διαστημικός και καιρός. Και σκέφτεται άμεσα κανείς ότι τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι βρέχει στο διάστημα, ότι φυσάει στο διάστημα ή ότι χιονίζει στο διάστημα. Αυτό θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω σήμερα. Είναι πάντως όρος ο οποίος χρησιμοποιείται διεθνώς. Σε γενικές γραμμές, αυτά είναι τα κύρια σημεία της ομιλίας μου. Πρώτα πώς τον αντιλαμβανόμαστε, που οφείλεται μετά, στη συνέχεια, πώς δημιουργούνται συνθήκες έντονου διαστημικού καιρού, τι επιπτώσεις έχει ο διαστημικός καιρός σε όλο το ηλιακό σύστημα, γιατί όλα τα σώματα του ηλιακού συστήματος αντιλαμβάνονται το διαστημικό καιρό με ένα διαφορετικό τρόπο και η δουλειά μου είναι να σας εξηγήσω το γιατί τον αντιλαμβάνονται διαφορετικά. Και τελικά πώς μελετούμε το διαστημικό καιρό. Είναι μία επιστήμη ή ένα παρακλάδι της διαστημικής επιστήμης, το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ, όπως θα καταλάβετε κι εσείς, είναι σε νηπιακή ηλικία ακόμα. Είμαστε πολύ πίσω ακόμα. Είναι πολύ περισσότερα τα πράγματα που δεν ξέρουμε από τα πράγματα που ξέρουμε. Και θα καταλήξω με κάποια γενικά συμπεράσματα. Πού σας πηγαίνω λοιπόν? Σας πηγαίνω στον αρκτικό κύκλο. Είναι το Solten της Νορβηγίας, είναι ένα καταπληκτικό βίντεο από το National Geographic. Σιγά σιγά πέφτει η νύχτα και θα δείτε στον ουρανό να σχηματίζονται κάποιες δομές, οι οποίες δεν οφείλονται απλά και μόνο στη νύχτα. Αυτό λοιπόν που βλέπετε είναι κάποιες δομές αέναες, αέρινες. Φανταστείτε τον εαυτό σας ξαπλωμένο κάτω από μια κουρτίνα. Βλέπετε το κάτω μέρος της κουρτίνας και κάτι την κοινή την κουρτίνα. Βλέπετε λοιπόν αυτή την αέρινη κίνηση της κουρτίνας. Είναι περίπου η αίσθηση που αποκομίζει κανείς όταν βρίσκεται σε ένα τέτοιο περιβάλλον και βλέπει αυτές τις δομές. Επαναλαμβάνω, μέσα στον αρκτικό κύκλο. Ξέρετε, φαντάζομαι οι περισσότεροι, τι είναι αυτό, πώς το λέμε αυτό, είναι το πολικό σέλας. Το πολικό σέλας, πέρα από την ομορφιά του, είναι πραγματικά μοναδική εμπειρία να έχει δει κανείς τέτοια πράγματα και είναι εκπληκτική εμπειρία, θα έλεγα. Είναι έκφανση, η πιο γνωστή στον άνθρωπο έκφανση, αυτό που λέμε διαστημικός καιρός. Μερικές εικόνες από το Σέλας. Εδώ είναι μια κατασκήνωση στο Βόρειο Καναδά, στο Σασκατσεουάν, όπου ο ουρανός είναι γεμάτος από αυτές τις δομές. Τις βλέπετε. Άλλο είναι στον αρκτικό κύκλο, από την πλευρά της Βόρειας Αμερικής. Εδώ είναι μια πόλη, η οποία είναι πόλη βασικά εμπορική. Έχει κλείνει κάποιους μήνες στο χειμώνα. Βρίσκεται κοντά στο Port Churchill, στον Καναδά ψηλά, όπου βλέπετε και πάλι αυτές τις δομές στον ουρανό. Και εδώ είναι ένας ποταμός στο βόρειο Καναδά, πάνω από τον οποίο βλέπετε το πολικό σέλας. Πολικό σέλας, το πολικό έχει να κάνει με τους πόλους, το σέλας στα αρχαία ελληνικά σημαίνει λάμψη. Ορόρα Πολάρης, στα λατινικά, ορόρα είναι μια ρωμαϊκή θεότητα της αυγής. Έτσι. Διαστημικός καιρός λοιπόν. Αυτή είναι η πιο γνωστή του έκφανση, ο Σέλας. Και το θέμα είναι πού οφείλεται αυτό. Το Σέλας είναι γνωστό από τα αρχαία χρόνια. Πολιτισμοί, διάφοροι, ιδίως οι πολιτισμοί του Βορρά, το γνωρίζουν αυτό το πράγμα. Το είχαν κάποιοι συνδέσει με κακουχίες ή με δεινά τα οποία ερχόταν. Ήταν περιβεβλημένο δηλαδή με ένα φλέγμα, με ένα μανδύα δυσυδαιμονίας. Ακριβώς για τον λόγο ότι δεν μπορούσε ο άνθρωπος να καταλάβει πού οφείλεται. Πού οφείλεται λοιπόν ο διαστημικός καιρός? Κύριος γεννήτωρας του διαστημικού καιρού δεν είναι άλλος από τον ήλιο.
Και εδώ έρχεται το άλλο βάρος. Θα μου πείτε, πώς γίνεται αυτό? Εμείς το Σέλας το βλέπουμε στον νυχτερινό ουρανό. Άρα λοιπόν είναι από την πλευρά της γης την οποία δεν βλέπει τον ήλιο. Πώς είναι δυνατόν ο ήλιος να ευθύνεται για αυτό το πράγμα? Αυτό θα σας εξηγήσω σήμερα. Αυτή είναι μια εκπληκτική εικόνα του ηλιακού συστήματος κατά τη διάρκεια ολικής έκλειψης ηλίου, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Καστελόριζο το 2006, θα το θυμάστε φαντάζομαι. Ήταν εκεί μία από τις πιο γνωστές αμερικανικές ομάδες κυνηγών εκλήψεων, Eclipse Chasers, έτσι λέγονται, με επικεφαλής έναν από τους πιο γνωστούς, τον Τζέι Πάσακοφ. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να βρίσκομαι εκεί. Πήραν όμως εκπληκτικές εικόνες, όπου βλέπετε ότι όταν στην ολότητα της έκλειψης, όταν ο ήλιος είναι όλος καλυμμένος από τη σελήνη, κάτι φαίνεται να τον περιβάλλει. Δεν είναι απλά το φως. Βλέπετε κάποιες δομές εδώ πέρα. Έτσι, βλέπετε κάποιες δομές οι οποίες δείχνουν ότι υπάρχει κάτι γύρω από τον ήλιο. Αν θα κοιτάξετε τον ήλιο, να ζητήσω συγγνώμη εκ των προτέρων, αυτό εδώ είναι βίντεο κανονικά το οποίο δεν καταφέραμε να το κάνουμε να παίξει, αλλά εν πάση περιπτώσει παίρνετε την εικόνα, βλέπετε τον ήλιο σε κάποιες παρατηρήσεις από το τελευταίο διαστημόπλιο το οποίο έχει σηκωθεί μόλις πριν από 2 χρόνια. Και είναι η αιχμή του δόρατος σε ό,τι έχει να κάνει την ηλιακή παρατήρηση, λέει είναι το Solar Dynamics Observatory. Αν θα δείτε τον ήλιο, θα δείτε ότι έχει κάποιες δομές, εδώ είναι διάφορα μήκη κύματος, τα οποία έχουν συντεθεί μέσα στην παρατήρηση. Θα δείτε λοιπόν κάποιες δομές. Έτσι. Το θέμα είναι τι είναι αυτές οι δομές. Αυτές οι δομές, είμαστε πλέον σίγουροι, αφού το γνωρίζουμε, ότι έχουν να κάνουν με την παρουσία πάρα πολύ ισχυρών μαγνητικών πεδίων επάνω στον ήλιο. Είναι τα ισχυρότερα μαγνητικά πεδία του ηλιακού μας συστήματος. Ωραία. Σας δίνω μερικές εικόνες επιπλέον. Τον ήλιο μπορούμε να τον παρατηρήσουμε σε διαφορετικά μήκη κύματος. Έχει πολλά πρόσωπα, όπως λέμε. Εδώ τον παρατηρούμε στη φωτόσφαιρα, στο λευκό φως, οπότε το μόνο πράγμα που βλέπουμε είναι ο ηλιακός δίσκος με κάποιες κοιλίδες, τις ηλιακές κοιλίδες, έχετε ακούσει όλοι για αυτές. Θα σας εξηγήσω τι είναι. Αν θα πάμε σε ένα διαφορετικό μήκος κύματος, το οποίο μας ανεβάζει λίγο πιο ψηλά από τη φωτόσφαιρα, στη χαμηλή χρωμόσφαιρα, τότε βλέπουμε, η θερμοκρασία στη φωτόσφαιρα είναι περίπου 4 με 6.500 βαθμούς Κέλβιν, στη χρωμόσφαιρα γίνεται 4 με 10, βλέπουμε μια διαφορετική εικόνα. Πάμε λίγο πιο ψηλά, στην ανώτερη χρωμόσφαιρα, 10 με 30.000 βαθμούς Κελσίου, βλέπουμε μια διαφορετική εικόνα. Αυτές οι εικόνες είναι ταυτόχρονες. Έχουν ληφθεί την ίδια ακριβώς στιγμή. Ανεβαίνουμε πιο ψηλά ακόμα και βλέπετε ήδη άλλο ένα παράδοξο. Έτσι, ότι όσο ανεβαίνουμε, όσο απομακρυνόμαστε από την επιφάνεια του ήλιου, τόσο η ατμόσφαιρα αυξάνεται. Φανταστείτε να είσαστε δίπλα σε μια φωτιά, να ζεσταίνεστε και να κάνετε μερικά βήματα πιο πίσω και αυτή η φωτιά να σας καίει περισσότερο. Αυτό είναι άλλο ένα παράδοξο το οποίο από την ανακάλυψή του και μετά, στη δεκαετία του 40, όπου συμπτωματικά ανακαλύφθηκε μέσα στις τεχνολογίες οι οποίες ήταν υποδοκιμή για να βοηθήσουν τους συμμάχους στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ανακαλύψανε μέσα από κάποιες φασματικές γραμμές ότι η θερμοκρασία του συστήματος του ήλιου είναι πάρα πολύ υψηλή, πολύ υψηλότερα από τη φωτόσφαιρα. Ανεβαίνουμε πια σιγά σιγά στο στέμα, ονομάζεται στέμα τιμή Σένεκα, γιατί ο ήλιος από τα αρχαία χρόνια θεωρείται βασιλιάς. Άρα η ατμόσφαιρα, αυτό που λέμε του ήλιου, έχει ονομαστεί στέμα και υπάρχει, χρησιμοποιείται ο όρος επιστημονικός και σήμερα. Ανεβαίνοντας λοιπόν στο στέμα, η θερμοκρασία του ήλιου ανεβαίνει. Όπως σας είπα, όλες αυτές οι φωτογραφίες είναι ταυτόχρονες. Έχουν ληφθεί την ίδια στιγμή περίπου. Και βλέπετε λοιπόν κάποιες περιοχές οι οποίες είναι πιο λευκές και άρα θερμότερες από κάποιες άλλες περιοχές οι οποίες είναι ψυχρότερες. Χωρίς να ξέρουμε ακριβώς πού, ξέρουμε ότι τα μαγνητικά πεδία του ήλιου είναι υπεύθυνα για αυτή τη συμπεριφορά, την παράδοση. Εδώ πλέον είμαστε στο στέμα, το σχεδόν εκρηκτικό στέμα, θερμοκρασίες 10 εκατομμυρίων βαθών. Θυμηθείτε, σας μίλησα για 4 με 6.400 βαθμούς κάτω στη φωτόσφαιρα. Έχουμε φτάσει σε κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα πάνω από τη φωτόσφαιρα και είμαστε στα 4 εκατομμύρια βαθμούς. Και ξαναπάω στη φωτόσφαιρα. Οι περιοχές που είδατε πιο λαμπρές στο στέμα
άμα τις κοιτάξετε στη φωτόσφαιρα, θα δείτε αυτές τις δομές. Αυτές εδώ οι δομές είναι δομές ισχυρού μαγνητικού πεδίου, συγκεντρωμένα μαγνητικά πεδία. Βλέπετε λευκό και μαύρο. Λευκό, επειδή το μαγνητικό πεδίο είναι ένα διάνυσμα, λευκό σημαίνει ότι βγαίνει αυτό το διάνυσμα από τον ήλιο και μαύρο σημαίνει ότι επιστρέφει πίσω στον ήλιο. Αυτές λοιπόν οι ισχυρές μαγνητικές ενσωματώσεις, που λέγονται αλλιώς κέντρα δράσης, όπως θα σας δείξω, είναι η αρχή του διαστημικού καιρού. Γιατί? Σας δείχνω καταρχήν πόσο δυναμική είναι η διαδικασία εξέλιξης και γέννησης αυτών των μαγνητικών πεδίων στη φωτόσφαιρα. Προσέξτε αυτήν εδώ την περιοχή. Εδώ είμαστε. Κόβω λοιπόν αυτή την περιοχή και τη βλέπω να εξελίσσεται μέσα σε μερικές ημέρες. Και βλέπετε πώς πετάγονται από το εσωτερικό του ήλιου, πετάγονται ισχυρά μαγνητικά πεδία τα οποία εξελίσσονται πάνω στη φωτόσφαιρα. Και αν θα τα δούμε αυτά στο λευκό φως, ένα άλλο κέντρο δράσης, κοιτάξτε που θα αρχίσει να πετάει εδώ πέρα. Το βλέπετε. Αυτό είναι κοιλίδες ηλιακές που γεννιούνται και κοιλίδες ηλιακές δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά ισχυρά μαγνητικά πεδία. Τόσο ισχυρά μαγνητικά πεδία που καταφέρνουν να είναι ψυχρότερες από το περιβάλλον τους, γι' αυτό και ονομάζονται κοιλίδες, φαίνονται σκοτεινές σε παρατηρήσεις λευκού φωτός. Αυτό είναι ένα κέντρο δράσης και αρκετά εκρηκτικό μάλιστα. Τα μαγνητικά πεδία λοιπόν ξεκινάνε από τον ήλιο, από την επιφάνεια του ήλιου και φεύγουν, εκτείνονται σε όλη την ηλιόσφαιρα, τη σφαίρα επιρροής του ήλιου. Η ηλιόσφαιρα δεν είναι τίποτε άλλο από το χώρο όλο του ηλιακού μας συστήματος. Εδώ είναι υπολογισμοί ηλιακών μαγνητικών πεδίων σε όλο τον ήλιο από την ομάδα του Predictive Science, η οποία εδράζεται στο San Diego της Καλιφόρνια. Και μάλιστα αυτοί οι άνθρωποι έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο εξειδίκευσης όπου παίρνουν αυτούς τους υπολογισμούς και προσπαθούν να προσομοιώσουν πώς θα φαινόταν ο ήλιος σε μία έκλειψη. Δηλαδή αυτό που βλέπετε και αυτό που σας έδειξα στην αρχή, θυμηθείτε από την έκλειψη, έχουν πάει, έχουν βγάλει τα μαγνητικά πεδία του ήλιου και έχουν πάει να δούνε ότι αν αυτά τα προσομοιώνανε υπό τύπων λευκού φωτός, όπως παρατηρούμε τις εκλήψεις, όπως που βλέπετε. Κι άλλος ένας υπολογισμός μαγνητικών πεδίων, πιο λεπτομερής, όπου δίνεται πλέον το μαγνητικά πεδία, μπορεί να τα φανταστεί κανείς ως, επειδή είναι ένα διάνυσμα, μπορεί να τα φανταστεί κανείς ως γραμμές ή αλλιώς ως μαλλιά. Αυτό εδώ λέγεται μία προσομοίωση της μαγιαρής μπάλας, a hairy ball simulation. Και είναι αυτό ακριβώς μας δίνει πόσο περίπλοκα μπορεί να είναι τα μαγνητικά πεδία του ήλιου, τα οποία όπως είπα εκτείνονται, φεύγουν σε όλο το ηλιακό σύστημα. Τι άλλο έχει ο ήλιος? Ο ήλιος έχει και αυτό που λέμε ηλιακό άνεμο. Γιατί έχει τον ηλιακό άνεμο, σας τον δείχνω. Εξαιρετικές παρατηρήσεις από το δορυφόρο, από τα σκάφη στέρεο. Αυτός εδώ στο κέντρο είναι ο ήλιος, έχουμε φύγει πολύ μακριά τώρα. Αυτή εδώ είναι η γη μας, από το ένα σκάφος παρατηρούμενη, και αυτή εδώ είναι η γη μας από το άλλο σκάφος παρατηρούμενη. Φεύγει προς τα έξω, βλέπετε ότι φεύγουν κύματα προς τα έξω. Έτσι, τα οποία φτάνουν μέχρι τη γη μας. Αυτός είναι ο λεγόμενος ηλιακός άνεμος. Πού οφείλεται? Οφείλεται στο ότι ο ήλιος δεν είναι μόνο μαγνητικά πεδία. Ο ήλιος είναι και ύλη. Αυτή τη συγκεκριμένη ύλη τη λέμε πλάσμα. Τι είναι το πλάσμα? Το πλάσμα είναι αυτό που λέμε η τέταρτη κατάσταση της ύλης. Υπάρχει το στερεό, το υγρό, το αέριο και υπάρχει και το πλάσμα. Στο πλάσμα τα ηλεκτρόνια έχουν καταφύγει, έχουν καταφέρει και έχουν αποδεσμευτεί από τα άτομα, με αποτέλεσμα το πλάσμα να αποτελείται από πληθυσμούς ηλεκτρικά φορτισμένων σωματιδίων, ηλεκτρονίων και πυρήνων. Πυρήνων υδρογόνου ως επιτοπλίστων, ηλίου κατά δεύτερο λόγο και βαρύτερων ιόντων στη συνέχεια. Το πλάσμα λοιπόν ως φορτισμένο σωματίδιο αναγκάζεται να κινηθεί κατά μήκος των μαγνητικών γραμμών, τις οποίες εσείς εδώ πέρα δεν τις βλέπετε, γιατί δεν μπορεί να δει κανείς τις μαγνητικές γραμμές. Το πλάσμα όμως κινείται κατά μέρος τους και επειδή οι μαγνητικές γραμμές του ήλιου είναι
να το πω σαν πλοκάμια τα οποία φεύγουν προς τα έξω, το πλάσμα ως φορτισμένο, ως φορτισμένη ύλη κινείται κατά μήκος τους και φεύγει προς τα έξω. Αυτό το πράγμα εν ολίγης είναι ο ηλιακός άνεμος. Και για να δείτε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το οποίο φτάνει και κοντά στην καθημερινή εμπειρία μας, όσο και να σας φαίνεται παράξενο, σας δείχνω άλλη μία εικόνα, άλλο ένα βίντεο μάλλον από το στέρεο, το οποίο θα δείτε τον ηλιακό άνεμο, ο ήλιος είναι από εδώ προς τα εδώ, ο ηλιακός άνεμος φεύγει προς τα εδώ, και προσέξτε αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι ένας κομήτης, ο κομήτης Σέμκε, ο οποίος πλησιάζει τον ήλιο. Όλοι μας έχουμε πετάξει κατά ετώ, σε συνθήκες ισχυρού ανέμου, και όλοι μας, ή οι περισσότεροι από εμάς, οι πιο άτυχοι ίσως από εμάς, έχουν δει την ουρά να φεύγει όταν ο άνεμος είναι ισχυρός. Προσέξτε λοιπόν αυτή τη δομή εδώ πέρα. Εδώ. Οπ! Κάνει την ουρά του. Ξανααποκτάει βέβαια ουρά ο κομήτης, σύντομα. Κοιτάξτε όμως πώς τη κάνει. Έτσι. Έχει λοιπόν μία ορμή ο ηλιακός άνεμος. Έτσι. Υπάρχουν και άλλα φαινόμενα εδώ πέρα, το δίνω στην πιο απλή εκδοχή του για να το καταλάβουμε ότι ο ηλιακός άνεμος είναι μία οντότητα η οποία όντως επιδράει επάνω στα σώματα. Ο ηλιακός άνεμος λοιπόν δεν είναι τίποτε άλλο από το μελτέμι. Είναι οι συνθήκες, οι ομαλές του διαστημικού καιρού. Αυτό λοιπόν το μελτέμι είναι οι ήρεμες συνθήκες από πλευράς διαστημικού καιρού. Υπάρχουν και θύελλες, βεβαίως. Εδώ δεν θα μείνουμε, θα πάω εδώ. Κοιτάξτε, να τα μαγνητικά πεδία πώς εξελίσσονται. Και κοιτάξτε τι θα γίνει. Λίγο και κρυτά σε κάποια σημεία. Ακριβώς. Γυρίζουν πίσω. Αυτό είναι, βγαίνουν από κάποια σημεία και μπαίνουν σε κάποια άλλα σημεία πολλά από αυτά. Είναι δηλαδή δομές οι οποίες έχουν τη δομή ενός πετάλου. Οι δομές οι οποίες γυρίζουν πίσω στον ήλιο. Και είδατε την έκρηξη. Ξαναβάζω. Αν σας φαίνεται ότι είναι κάτι μικρό, έχω βάλει εδώ τη γη, το μέγεθος της γης. Αν την πηγαίναμε κοντά στον ήλιο. Και την έχω μεγαλώσει, ίσως είναι και λίγο μικρότερο. Σε πραγματικές διαστάσεις. Ναι. Αν ήταν εκεί πέρα κοντά. Άρα λοιπόν, η έκρηξη μπορεί να καταπιεί ολόκληρη τη γη πολλές φορές. Έτσι. Παίρνουμε έτσι μια ιδέα του πόσο μικροί είμαστε. Να είμαστε. Όλοι μας είμαστε εδώ πάνω. Και αυτό το πράγμα που είδατε ήταν μια έκρηξη μεγάλη. Η μεγαλύτερη του παρόντος ηλιακού κύκλου. Και πάμε να δούμε τις εκρήξεις που μας φαίνονται μικρές, τι κάνουν πολύ πολύ μακριά από τον ήλιο, επειδή όπως είπα υπάρχουν τα μαγνητικά πεδία. Κοιτάξτε. Να ο ήλιος στη μέση, ο ηλιακός άνεμος, το μελτέμι που το βλέπετε, φεύγει κάτι προς τα έξω, κάτι ακόμα μεγαλύτερο και κοιτάξτε τώρα. Εδώ περνάει, κοιτάξτε. Αυτό είναι μια μεγάλη έκρηξη. Γεμίζει όλο το τηλεσκόπιο, όλη η επιφάνεια του τηλεσκοπίου που παρατηρεί τον ήλιο γεμίζει σωματίδια, φορτισμένα, τα οποία φεύγουν από τον ήλιο με ταχύτητες σχεδόν σχετικιστικές, πολύ κοντά στην ταχύτητα του φωτός. Ήλιος-γη, μία απόσταση 150 εκατομμυρίων χιλιόμετρων, είναι υπόθεση μερικών ωρών για αυτά τα σωματίδια. Αυτό λοιπόν που βλέπετε, αυτό εδώ επί την ευκαιρία για να μην παρεξηγούμαστε, δεν είναι κανένα σκάφος εξωγήινων, είναι ο πλανήτης Αφροδίτη, σε τροχιά γύρω από τον ήλιο, όπως πέρασε. Άρα λοιπόν, βλέπετε τι σημαίνει μία ηλιακή έκρηξη, μια μεγάλη έκρηξη για το ηλιακό σύστημα. Φανταστείτε τον άνεμο, ο οποίος είναι μία δομή, αυτό που λέμε η νηστατική, υπάρχει μια ισορροπία, εν πάση περιπτώσει, στη ροή του ηλιακού ανέμου και φεύγει κάτι από τον ήλιο και το σαρώνει όλο μαζί. Περνάνε ώρες. Αρκετές ώρες. Ο άνεμος αριστερά, το φωτάκι που είναι σαν κομήτης, είναι το μέγεθος περίπου της Αφροδίτης. Αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα, αν δεν κάνω λάθος, είναι κάτι. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα σωματίδιο το οποίο έχει προσπέσει επάνω στον αγκαθί μας. Είναι δίπλα μας. Άρα λοιπόν,
περνάει η έκρηξη και σαρώνει ό,τι βρει στο διάβατο. Ο ηλιακός άνεμος για να μπορέσει να αποκτήσει την κανονική του μορφή περνάνε πλέον αρκετές ώρες. Να, μία ηλιακή έκρηξη. Τι προκαλεί. Αυτό είναι ένα, δεν είναι παρατηρήσεις, αυτό είναι μία καλλιτεχνική αποκόνηση. Φεύγει μία έκρηξη από τον ήλιο και μας έρχεται. Μας έρχεται, φτάνει στη γη με το μαγνητικό της πεδίο, την καταπίνει, αυτό είναι άλλη μια προσομοίωση. Από πίσω πιέζονται πολύ οι μαγνητικές γραμμές, επανασυνδέονται και επιστρέφουν στους πόλους της γης, όπου πλέον σωματίδια από τον ήλιο πάνε και βρίσκουν τα σωματίδια που υπάρχουν ήδη πάνω από τους πόλους της γης. Αυτό που βλέπετε είναι το σέλας. Η γη έχει επίσης ένα μαγνητικό πεδίο και αυτή είναι η ασπίδα της. Ζούμε εξαιτίας του μαγνητικού πεδίου της γης και θα σας δείξω ένα παράδειγμα αργότερα. Ζούμε γι' αυτό επειδή το μαγνητικό πεδίο της γης επιδρά σαν ασπίδα η οποία ουσιαστικά μας σώζει από αυτά τα σωματίδια που μας έρχονται από τον ήλιο. Επιδρά σαν ασπίδα το μαγνητικό πεδίο. Έρχεται ο ήλιος, το ξαναδείχνω, στέλνει τα σωματίδια του, σκεπάζουν, καταπίνουν ολόκληρη τη γη, συμπιέζουν τα μαγνητικά πεδία της γης, οι μαγνητικές γραμμές, σε αυτό που λέμε στη μαγνητοουρά, στην πίσω πλευρά, στη σκοτεινή πλευρά, αυτή που δεν βλέπει τον ήλιο, πιέζονται τόσο πολύ που σπάνε, τα σωματίδια κινούνται κατά μήκος των μαγνητικών γραμμών και γεμίζουν ξαφνικά η πόλη μας με φορτισμένα σωματίδια τα οποία έρχονται από τον ήλιο. Εξού και ότι το σέλας το βλέπουμε στον νυχτερινό ουρανό. Και στους δύο πόλους, βεβαίως. Υπάρχει το βόρειο σέλας και υπάρχει το νότιο σέλας. Σε λέει αυτήν την ώρα και της αέρα ή λόγω του φωτός που βλέπουμε. Θα μπορούσαμε να το δούμε και τη μέρα. Όπως είδατε είναι δακτυλιοειδή τα ρεύματα. Και ξαναδείχνω πώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Να οι μαγνητικές γραμμές της γης. Πάμε από την πίσω πλευρά και να τα σωματίδια τα οποία έχουν έρθει από τον ήλιο, τα οποία περνάνε μέσα από τις μαγνητικές γραμμές. Οι μαγνητικές γραμμές γυρίζουν στη γη επάνω στους πόλους, έρχονται και βρίσκουν πλέον ουδέτερα και φορτισμένα σωματίδια της γης. Και κοιτάξτε τι γίνεται. Κάθε σωματίδιο που θα χτυπηθεί, ανάλογα αν είναι υδρογόνου, αζότου, άτομου κτλ., αποκτά ένα διαφορετικό χρώμα. Έρχεται λοιπόν και γίνεται, παίζεται ένα μεγάλο μπιλιάρδο, να το πω έτσι, στους πόλους της γης. Διαφορετικά λοιπόν χρώματα εξαιτίας της διαφορετικής σύσταση των ατόμων. Μας δίνουν, αυτό που θα δείτε στο τέλος αυτού του βίντεο, μας δίνουν την εικόνα του πολύχρωμου πολικού σέλαος, όπως φαίνεται από τις πόλεις της γης. Αυτή είναι η παρατήρηση. Σαν ουράνιο τόπιο. Σαν Στεφάν. Σαν Στεφάν. Αυτή λοιπόν είναι η έκφανση του διαστημικού καιρού, η πιο, να την πω έτσι, η πιο εντυπωσιακή και η πιο γνωστή. Υπάρχουν και άλλες που δεν είναι ούτε τόσο εντυπωσιακές. Εντυπωσιακές είναι, αλλά δεν είναι τόσο ευχάριστες. Η ατμόσφαιρα δεν παίζει ρόλο σε αυτή τη δημιουργία του. Μιλάμε για ψηλά πλέον πάνω από την ατμόσφαιρα. Μιλάμε αυτό κατεβαίνει όμως χαμηλά. Κατεβαίνει χαμηλά. Σε κάποιες περιπτώσεις έντονων ηλιακών εκρήξεων, οι επιδράσεις όπως θα δείτε σε λίγο μπορούν να φτάσουν μέχρι και την επιφάνεια της γης. Μέχρι και την επιφάνεια της γης. Και τα διάφορα χρώματα πώς είναι. Ουράνιο τόξο. Τα διάφορα, αυτή είναι άλλη μια εικόνα σέλαος από το διάστημα. Τα διάφορα χρώματα ερμηνεύονται από την πρόσκρουση σωματιδίων από τον ήλιο σε διαφορετικά άτομα. Αζότου, υδρογόνου, βασικά υδρογόνου και αζότου στην ατμόσφαιρα, διαφορετικές γωνίες πρόσπωσης, έτσι, διαφορετικού τύπου ιονισμός. Εξού και διαφορετικού μήκου σχήματος εκπομπή, η οποία στο οπτικό μεταφράζεται σε διαφορετικό χρώμα. Αυτή λοιπόν είναι μια παρατήρηση από το διάστημα. Ωραία. Σας είπα προηγουμένως ότι ο διαστημικός καιρός είναι υπόθεση ολόκληρου του ηλιακού συστήματος. Βλέπουμε λοιπόν αυτές τις εκρήξεις να φεύγουν από τον ήλιο, να καταπίνουν τους σκοτεινούς πλανήτες, να περνάνε στους μεγάλους, στους γίγαντες πλανήτες, στον Δία, τον Κρόνο και να φτάνουν μέχρι τα εξώτατα όρια του ηλιακού συστήματος, μέχρι τα όρια της ηλιόσφαιρας, η οποία είναι αυτή και η οποία πλέον οριοθετεί το δικό μας ηλιακό σύστημα από άλλα αστικά συστήματα, από το μεσοαστικό χώρο και άλλα συστήματα του γαλαξία μας. Περνάμε, βεβαίως. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δείχνω μάλιστα εδώ
τα δύο σκάφη του Voyager, τα οποία εκτοξευθήκαν το 1977, έχουν φτάσει πλέον στα εξώτατα όρια του ηλιακού μας συστήματος και φορούν και ανοιχνεύουν ακόμα τα αποτελέσματα των ηλιακών εκρήξεων σε απόσταση 110 αστρονομικών μονάδων είναι ο Voyager 2. 110 αστρονομικές μονάδες είναι 110 φορές η απόσταση γης ηλίου, η οποία είναι 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα επί 110. Μας κάνουν ώρες μέχρι να έρθουν τα αποτελέσματα, τα μετρήσεις του στη γη, με την ταχύτητα του φωτός, αλλά ναι. Είναι η ζώνη του ΟΡΤ. Η ζώνη του ΟΡΤ είναι, ουσιαστικά μιλάμε για τη ζώνη των αστεροειδών. Η ζώνη των αστεροειδών είναι ανάμεσα στον Άρη και στο Δία. Λοιπόν, εδώ δεν θα μπορέσει να παίξει αυτό δυστυχώς. Θα σας έδειχνα στον Ερμή, αλλά δεν χάνεται και πολλά με την έννοια ότι ο Ερμής έχει ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο όπως της Γης, άρα αυτό που σας έδειξα περίπου για τη Γη ισχύει και για τον Ερμή. Η Αφροδίτη έχει πολύ πυκνή ατμόσφαιρα, αλλά όχι μαγνητικό πεδίο, με αποτέλεσμα οι εκρήξεις να φτάνουν σχεδόν μέχρι την επιφάνειά της. Έτσι. Ο Άρης και η Σελήνη είναι σώματα τα οποία έχουν και αραιή ατμόσφαιρα και ένα πολύ πολύ ισχνό, ανίσχυρο μαγνητικό πεδίο. Αυτό θα έπαιζε, δεν έχει παίξει, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που βλέπετε, το βλέπετε εδώ πέρα. Δεν υπάρχει ασπίδα για αυτά τα σώματα. Τα σωματίδια από τον ήλιο φτάνουν σχεδόν μέχρι την επιφάνειά τους. Αυτό που ξέρουμε, και δεν το ξέρει πολλοί κόσμος και μπορώ να σας το πω, ήταν ότι όταν οι αστροναύτες οι πρώτοι είχαν προσεδαφιστεί στη Σελήνη τον Ιούλιο του 1969, που δεν ξέραμε τίποτα από όλα αυτά, εάν είχε γίνει αυτό περίπου δύο μήνες νωρίτερα, 21-22 Απριλίου του 1969, αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ πιθανό να ήταν νεκροί. Να ήταν νεκροί, ακαριαία σχεδόν, και να μην ξέρουμε τι έχει συμβεί. Φανταστείτε τι θεωρίες θα βγαίνανε πίσω από όλα αυτά τα πράγματα. Είχαμε μια πολύ μεγάλη ηλιακή έκρηξη τον Απρίλιο του 1969, η οποία περιέλουσε τη Σελήνη, την επιφάνεια της Σελήνης με σωματίδια. Όταν ο αστροναύτης είναι εντελώς, δεν υπάρχει κανένας είδους προφύλαξη πέρα από τη στολή του, είναι σαν να δέχεται μια πολύ πολύ μεγάλη δόση ακτίνων Γ και ακτίνων Γ, η οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι θανατικό. Έτσι. Να παρατηρήσω πριν την απολύτωση τι ήταν έτσι. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν το χρόνο αντιδράσει. Ναι, ήταν δύο μήνες αργότερα έγινε η απολύτωση, έγινε η προσεδάφιση στη Σελήνη. Ήταν τον Απρίλιο του 1969, δύο-τρεις μήνες αργότερα, όταν έγινε η έκρηξη και τρεις μήνες αργότερα περίπου έγινε η πρώτη προσεδάφιση. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε ποτέ να πάμε προς τα εκεί για τον Άρη, ας πούμε, το μόνο πράγμα το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να μπορέσουν να επιβιώσουν οι άνθρωποι είναι να πάνε να σταθούν μέσα σε φύλακες λεγόμενους μαγνητικού πεδίου όπως αυτός που βλέπετε εδώ, οι οποία να δρούνε, σαν μια υποτυπώδια σπίδα η οποία θα τους παίρνει τη μεγάλη δόση και βέβαια να έχουν συστήματα και δομές οι οποίες να τους επιτρέπουν να προφυλαχθούν όταν πρέπει. Ο Δίας και ο Κρόνος έχουν επίσης εξαιρετικά, πολύ εντυπωσιακό σέλας. Εδώ βλέπετε τρεις εικόνες του πώς μεταβάλλεται το σέλας επάνω στον Κρόνο, εδώ βλέπετε πολικό σέλας επάνω στον Δία. Και μπαίνω τώρα στις πιο δύσκολες συνέπειες, στις λιγότερο ευχάριστες συνέπειες του διαστημικού καιρού, που έχουν να κάνουν με το πλέγμα των δορυφόρων που πετάνε, που βρίσκονται στη τροχιά γύρω από την Γη. Φανταστείτε δορυφόρους GPS, φανταστείτε αυτό, είναι σαν να μπαίνει μια κουρτίνα σωματιδίων κάτω από αυτούς. Δηλαδή αναταράσσεται τόσο πολύ η ιονόσφαιρα της Γης, όπου πλέον αδυνατούν να στείλουν το σήμα πάνω στη Γη. Οπότε το σήμα τους χάνεται με ό,τι αυτό συνεπάγεται, για όσο διαρκεί η θύελλα. Επίσης, πλατφόρμες άντλησης πετρελαίου, οι οποίες βασίζονται σε αυτές τις τεχνολογίες, έχουν ζητήματα αυτό. Εδώ βλέπουμε μία εικόνα, πραγματική εικόνα, του πόσο μεγάλη ήταν η διαταραχή που προήλθε στην Βόρεια Αμερική και στην Νότια Αμερική λόγω του Νότιου Πόλου, εξαιρετικά μεγάλη, όπου όλη η Βόρεια Αμερική καλύφθηκε από διαταραχές προς το GPS. Αυτό έγινε, νομίζω, είναι το 1991.
Άλλες δυσάρεστες συνέπειες είναι πλέον οι διπυρωτικές πτήσεις οι οποίες περνάνε πάνω από τους πόλους. Είχα την τύχη να πετάξω πριν από κάποια χρόνια από την Ουάσιγκτον για το Τόκιο συγκεκριμένα, όπου έτυχε εξαιτίας μεγάλης δραστηριότητας στους πόλους να υπάρχει μια καθυστέρηση 5-6 ώρων, επειδή το αεροσκάφος έπρεπε να αποκλίνει από τους πόλους και να περάσει εκείνη την επικίνδυνη περιοχή, η οποία θα μπορούσε να επιφέρει μια δόση ραδιενεργή, μια δόση ακτίνων χ πολύ μεγαλύτερη από την επιτρεπτή, σε πλήρωμα, επιβάτες κτλ. Άρα λοιπόν και οι αεροπορικές εταιρείες τις ενδιαφέρει ιδιαίτερα η πρόγνωση για στην επιτρεπτή. Πότε φτάνουν οι συνέπειες μέχρι την επιφάνεια της γης και πού φτάνουν? Σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά σε κυκλώματα διανομής ενέργειας πολύ μεγάλης ισχύως, τότε ειδικά σε μεγάλα πλάτη, δηλαδή Βόρειος Καναδάς, ακόμα και Βόρειες Ηνωμένες Πολιτείες, Βόρεια Ευρώπη, επειδή αυτά διαρρέονται από ισχυρά ρεύματα, εάν αυτά τα σωματίδια φτάσουν μέχρι την επιφάνεια της γης, είναι δυνατόν να υπερφορτώσουν με ρεύματα τα οποία επάγονται επάνω στα καλώδια. Έτσι. Και το πιο διάσημο παράδειγμα αυτού ήταν αυτό που συνέβη σε ένα μετασχηματιστή μεγάλης ισχύως στο Κεμπέκ του Καναδά το Μάρτιο του 1989. Εδώ τον βλέπετε τηγανισμένο. Τηγανίστηκε εντός μερικών λεπτών. Μείνανε μερικά εκατομμύρια σπίτια χωρίς ρεύμα για διάστημα 2 ή 3 ημερών μέχρι να μπορέσουν να αποκατασταθούν οι ζημίες. Τότε ακόμα δεν είχαμε ούτε GPS, ούτε ασύρματες τεχνολογίες που να βασίζονται σε δορυφόρους, ούτε τίποτα από αυτά. Κάτι, μια τέτοια θύελα, σήμερα θα μπορούσε να επιφέρει αποτελέσματα τα οποία είναι πολύ πιο δυνατά. Έχει λοιπόν να κάνει ο διαστημικός καιρός και η πρόγνωσή του επιφέρει κινδύνους για αστροναύτες οι οποίοι δεν είναι επαρκώς προστατευμένοι, για όλους αυτούς τους δορυφόρους οι οποίοι βρίσκονται πίσω από τη γη ή επίσης για το έμψυχο δυναμικό και την υλικοτεχνική υποδομή η οποία βρίσκεται στην επιφάνεια άλλων σωμάτων του ηλιακού συστήματος όπως η σελήνη, η οποία δεν προστατεύεται επαρκώς από τις ηλιακές εκρήξεις. Πολλές εικόνες εντυπωσιακές. Αν θέλουμε να βάλουμε το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων, ο διαστημικός καιρός μελετάται με μια ομάδα εξισώσεις, αυτές είναι κακογραμμένες, με το δικό μου γραφικό χαρακτήρα, είναι οι εξισώσεις της μαγνητοαεροδυναμικής, οι οποίες ουσιαστικά είναι οι εξισώσεις του Maxwell, στις οποίες έχει προσθεθεί και η ύλη, με μια ομάδα λοιπόν εξισώσεων και με μια αρμάδα από διαστημόπλια, κυρίως από τον Αμερικανικό και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και κατά δεύτερο λόγο από τον Ιαπωνικό Οργανισμό Διαστήματος, αλλά και από τον Κινέζικο, τον Ρωσικό και τον Ινδικό τελευταία, όπου πλέον προσπαθούμε να καταλάβουμε όσο το δυνατόν, συγκεντρώνοντας περισσότερη πληροφορία μπορούμε και βάζοντας και ό,τι θεωρητικές γνώσεις έχουμε, να τα συνθέσουμε όλα μαζί προσπαθώντας να δούμε τι γίνεται. Έτσι. Είναι, όπως σας είπα, μία επιστήμη σε νηπιακή ηλικία. Αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας δουλειάς που είχαμε κάνει πριν από μερικά χρόνια στην Αμερική, όπου είχαμε συνθέσει παρατηρήσεις από την επιφάνεια του ήλιου που είναι εδώ μέχρι και τη γη μας, παρατηρήσεις προσπαθώντας να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Εδώ λοιπόν κοιτάμε ποια είναι η πιθανότητα μιας ηλιακής έκρηξης, μελετώντας τα μαγνητικά πεδία του ήλιου. Εδώ μελετάμε τι γίνεται στον ηλιακό άνεμο από σκάφη. Εδώ βλέπουμε πώς είναι η προβλεπόμενη και πώς είναι η πραγματική εικόνα του Σέλαος γύρω από την γη. Εδώ πέρα βλέπουμε τι συμβαίνει στη μαγνητοουρά, πόσο πολύ συμπιεσμένη είναι για να ξέρουμε αν και κατά πόσον πρόκειται να σπάσει και να μας φέρει σωματίδια προς τους πόλους της γης. Εδώ πέρα βλέπουμε άλλα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με επιμέρους θέματα της μαγνητόσφαιρας, δηλαδή του μαγνητικού πεδίου της γης προς την πλευρά την οποία βλέπει τον ήλιο. Παρόλα αυτά που βλέπετε και μπορεί να σας φαίνονται ότι ξέρουμε πράγματα, είμαστε σχεδόν στο μηδέν. Προσπαθούμε να καταλάβουμε πού οφείλονται αυτά τα πράγματα που βλέπουμε, πότε κυρίως μπορούν να μας επηρεάσουν και κατά πόσον τι συνέπειες, τι επιπτώσεις μπορούν να έχουν στη γη μας.
Εδώ είναι το ένα και μοναδικό κέντρο πρόγνωσης διαστημικού καιρού, το οποίο βρίσκεται στο Boulder, στο Colorado, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου διάφορα δεδομένα εδώ μαζεύονται και βγάζουν και ένα καθημερινό δελτίο, το οποίο μπορείτε να το βρείτε στο διαδίκτυο. Είναι ελεύθερα προσβάσιμο. Για να σας κεντρήσω λίγο ακόμα, έρχομαι να σας πω τι κάνουμε. Έτσι, πολύ έτσι επιγραμματικά, τι κάνουμε για να προβλέψουμε τις ηλιακές εκρήξεις. Σας είπα ότι οφείλονται σε ισχυρά μαγνητικά πεδία στον ήλιο. Έρχεστε εσείς και μου λέτε, αυτή τη στιγμή έχω ένα κέντρο δράσης, έχω μια συσσωμάτωση μαγνητικών πεδίων σε ένα σημείο του ήλιου. Τι πιθανότητα έχω, θα μου δώσει κάτι, θα μου δώσει μια έκρηξη. Εάν εγώ σας πω, χωρίς να δω τίποτα, αν εγώ σας πω όχι, είμαι κατά 98% σωστός. Μόνο το 2% των μεγάλων κέντρων δράσης μας δίνουν αυτή την κόκκινη φετούλα που βλέπετε εδώ, μας δίνουν εκρήξεις οι οποίες θα μπορούσαν να μας ενδιαφέρουν από πρακτικής άποψης. Αυτό το 2% πρέπει να το βρούμε. Πριν συμβεί και να ξέρουμε πότε, ποιο κέντρο δράσης, πόσο μεγάλη θα είναι η έκρηξη, πότε θα έρθει στη Γη και τι επιπτώσεις θα έχει. Αυτά τα πράγματα. Αυτό θα πει πρόγνωση του διαστημικού καιρού όπως την ονειρευόμαστε και ακόμα είμαστε σε ονειρικό στάδιο. Δεν έχουμε κάνει μεγάλα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Φαινομενολογική προσέγγιση. Να μια καθημερινή εικόνα του ήλιου, ειδικά τώρα που πηγαίνουμε προς το μέγιστο. Να τα κέντρα δράσης, ισχυρά μαγνητικά πεδία. Και έρχεται κάποιος και μου λέει, πάρε αυτό και πες μου, τι πιθανότητα έχω να έχω μία μεγάλη έκλαμψη εντός περίοδου 24 ώρων. Τι κάνουμε, μια μέθοδο την οποία την δουλεύουμε εμείς. Παίρνουμε ένα-ένα από αυτά τα κομματάκια του ήλιου, με τα μαγνητικά πεδία τα ισχυρά και τα κόβουμε. Να ένα, το έχουμε κόψει. Μετά προσπαθούμε, αυτά που βλέπετε όλα είναι υπολογισμοί, να δούμε πώς συνδέονται μαγνητικά τα διάφορα μαύρα κομματάκια με τα διάφορα λευκά κομματάκια, δηλαδή από εκεί που βγαίνει το μαγνητικό πεδίο και εκεί που μπαίνει μέσα. Πώς συνδέονται μαγνητικά και πώς η μαγνητική ροή δίνεται σε αυτές τις συνδέσεις. Κάνουμε τα μαθηματικά μας, προσπαθώντας όλη αυτή τη συνδεσμολογία να πάμε να τη ρίξουμε πάνω σε ένα νούμερο και μόνο, και μετά παίρνουμε αυτό το νούμερο και το βάζουμε σε διάφορα κέντρα δράσης, τα οποία τα έχουμε μαζέψει μέσα από μια μεγάλη στατιστική δουλειά που κάνουμε. Αυτά εδώ τα κόκκινα σηματάκια είναι κέντρα δράσης τα οποία έχουν δώσει εκλάμψεις τύπου X, τις μεγαλύτερες δυνατές, εκρήξεις δηλαδή, εντός 24 ωρών. Αυτά θέλουμε να προβλέψουμε πριν να συμβούν. Όταν πάμε σε πιο χαμηλές εκλάμψεις που δεν έχουν τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για τον διαστημικό καιρό, είναι περισσότερες, ενώ όταν πάμε σε ακόμα πιο χαμηλές, είναι ακόμα περισσότερες. Παίρνουμε λοιπόν αυτά, κάνουμε τη στατιστική μας και καταλήγουμε σε κάποιες πιθανότητες πρόγνωσης. Όσο πιο μεγάλη είναι η τιμή αυτού του παραμέτρου που μελετάμε, τόσο πιο ισχυρή είναι η πιθανότητα εκδήλωσης της έκλαμψης, με το 1 να σημαίνει βεβαιότητα. Αυτό είναι η αντίστοιχη πιθανότητα του να μην συμβεί, άρα όσο μεγαλώνει αυτή η παράμετρός μας, τόσο πέφτει η πιθανότητα και βέβαια έχουμε αυτό το πράσινο, το οποίο είναι η περιοχή στην οποία είμαστε κατά βάση σίγουροι ότι δεν θα συμβεί τίποτα εντός του διαστήματος το οποίο έχουμε βάλει εμείς και μελετάμε. Έτσι. Για να βρεθεί αυτό, επειδή δεν υπάρχει μόνο μία μέθοδο, υπάρχουν αρκετές, είχε γίνει ένα ολόκληρο συνέδριο πριν από 4 χρόνια στο Boulder, εκεί κοντά στο κέντρο πρόγνωσης του διαστημικού καιρού, όπου είχε ένα και μόνο τίτλο. Πώς να βρούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την περίοδο στην οποία δεν θα συμβεί τίποτα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που δίνω εγώ μία πρόγνωση να πω μην περιμένετε τίποτα σπουδαίο εντός 24 ώρων. Και είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Το επόμενο βήμα θα γίνει αυτό τον Απρίλιο, πάλι στο ίδιο σημείο και βέβαια θα είμαστε όλοι εκεί. Τελειώνω λοιπόν. Βασικά επίλογος λέω, αλλά το σκέφτηκα μετά και είπα ότι μάλλον η αρχή είναι και όχι ο επίλογος. Ο ηλιακός άνεμος και οι διαταραχές του είναι η βασική έννοια, η βασική αιτία, κατά 95%, το άλλο 5% έρχεται από τον γαλαξία, αλλά κατά 95% είναι η βασική αιτία γένεσης του διαστημικού καιρού.
συγχωρήσετε γι' αυτό. Ήθελα να σας πω απλά ότι ο διαστημικός καιρός έχει τη στατική κατάσταση, όπως σας είπα, με βάση τον ηλιακό άνεμο που δεν δημιουργεί τίποτα, και τις εκρήξεις οι οποίες δημιουργούν μεγάλα προβλήματα ή είναι σε θέση να δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα. Τι έχω εδώ? Εδώ έχω μία εικόνα ενός κέντρου δράσης, ενός συστήματος κυλίδων, το οποίο μοιάζει με ένα τυφώνα επάνω στην επιφάνεια του ήλιου. Και εδώ ένας πραγματικός τυφώνας, ο οποίος ετοιμάζεται να χτυπήσει την ακτή της Φλόριντα, των ΗΠΑ. Και σας λέω το εξής. Πριν από ένα αιώνα περίπου, στις αρχές του 20ου αιώνα, αυτά τα ξέρανε, δεν μπορούσαν να τα προβλέψουν. Τους πραγματικούς τυφώνες δεν μπορούσαν να τους προβλέψουν, δεν τους βλέπανε. Δεν είχαμε δορυφορικές παρατηρήσεις. Ξέρανε όμως λίγο πολύ τι θα κάνανε όταν φτάνανε στις ακτές. Σήμερα βλέπουμε αυτά, ξέρουμε ότι θα μας δώσουν κάτι, αλλά δεν ξέρουμε ούτε πότε θα έρθει, ούτε πόσο μεγάλο θα είναι. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε κατά βάση τηρουμένων των αναλογιών, ως επιτοπλίσει προς το διαστημικό καιρό, προς την πλευρά του διαστημικού καιρού, βρισκόμαστε όπου βρισκόμαστε στην πρόγνωση των τυφώνων έναν αιώνα πριν. Τώρα, αν θα χρειαστεί έναν αιώνα για να τον καταλάβουμε, ελπίζω να χρειαστεί λιγότερο. Αυτό είναι μία εικόνα το οποίο μας δίνει ξεκάθαρα μία περίληψη, οι ηλιακές εκρήξεις, το πολικό σέλας γύρω από τη γη και το σέλας από ένα δάσος, όπως το παρατηρούμε στη γη. Και κλείνω με το δέος το οποίο νιώθει ένας παρατηρητής του σέλας όταν βρίσκεστε κάτω από την κουρτίνα, όπως σας είπα στην αρχή, και κοιτάτε τι υπάρχει από πάνω, είναι σαν ένας καταράκτης σωματιδίων πάνω από το κεφάλι σας. Και σας λέω απλά ότι αντί για δυσυνδαιμονίες ή οτιδήποτε άλλο, την απάντηση την έδωσε ο Κέπλερ, ο γνωστός Γερμανός μαθηματικός και αστρονόμος Γιωχάνης Κέπλερ, όταν είπε πριν από αρκετούς αιώνες ότι η παρατήρηση, αυτό που θα πρέπει να κάνει είναι κατά βάση να ακούει συλλογική. Πρώτα να ακούει συλλογική και μετά σε οτιδήποτε άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον ομιλητή μας.